Τον κύριο Νίκο Φίλη που είναι κοντά μας και να ξεκινήσουμε μιας και πιάσαμε το θέμα του προσχεδίου του προϋπολογισμού, κύριε Φίλη. Είναι ένας προϋπολογισμός με δύο αναγνώσεις και εσείς συμφωνείτε πως κατατέθηκε σε δύο βερσιόν με περικοπή και χωρίς περικοπή των συντάξεων. Πρώτα απ' όλα είναι ένα προσχέδιο. Όπως προβλέπει το Σύνταγμα, μετατεθεί χθες. Το προσχέδιο, όπως ξέρετε, είναι η πρώτη διατύπωση των κυβερνητικών θέσεων για τον προϋπολογισμό. Και μέχρι να κατεθεί το οριστικό σχέδιο και να ψηφιστεί από τη Βουλή το Δεκέμβριο, πάντοτε και τώρα υπάρχουν αλλαγές. Θα περίμενα από την αντιπολίτευση στην Ελλάδα να χαίρεται επειδή η κυβέρνηση δίνει ειλικρινή μάχη και όχι στα λόγια να μην περικοπούν οι συντάξεις. Και το βήμα το χθεσινό είναι αυτό, ότι η κυβέρνηση διατυπώνει με τον πιο επίσημο τρόπο την πολιτική της θέση να μην περικοπούν οι συντάξεις. Βέβαια, δεν έχουμε ξαναδεί σε κατάθεση προσχεδίου προϋπολογισμού να έχει δύο σενάρια, έτσι το ξέρετε. Δεν είναι δύο σενάρια, είναι δύο δυνατότητες, ναι, όπου η κυβέρνηση υποστηρίζει τη μη περικοπή των συντάξεων. Κοιτάξτε, θα περίμενα από την αντιπολίτευση στην Ελλάδα να επικροτεί τη στάση αυτή της κυβέρνησης. Δυστυχώς βλέπω ότι υπάρχει έως και λύπη, επειδή ήρθε σήμερα η Κομισιόν και δήλωσε ότι δεν είναι διαρθρωτικό το θέμα. Ακούγαμε τόσο καιρό εδώ από μίντια που ανήκουν στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά και από την αντιπολίτευση, ότι υπάρχει θέμα διαρθρωτικό και όχι δημοσιονομικό. Άρα και να βγαίνει ο λογαριασμός στον προϋπολογισμό είναι γενικότερο θέμα, δεν μπορεί παρά να περικοπούν οι συντάξεις. Τώρα διαψεύδεται η αντιπολίτευση σε αυτή την εκτίμησή της από την Κομισιόν. Και πιστεύω ότι σύντομα η κυβέρνηση θα δώσει τη μάχη, θα την κερδίσει, γιατί δίνει. Και παλιότερα λέγανε ότι δίνουν μάχες, αλλά δεν δίνουν μάχες. Υπογράφανε τι κάραν ότι τους δίναν απ' έξω. Κύριε Φίλη, με την εμπειρία που έχετε και με την γνώση της άλλης πλευράς των προσώπων που απαρτίζουν το σχήμα των θεσμών, πιστεύετε ότι μπορεί με το αφήγημα που έχει η κυβέρνηση να περάσει αυτήν την στενή αντίληψη που έχουν πολλές φορές οι εταίροι μας, τη λογιστική θα λέγει κανένας αντίληψη, έτσι ώστε να γίνει δεχτό το να ακυρωθεί ένα μέτρο? Ορθώς τίθεται αυτή η ερώτηση. Έχουν μια αντίληψη οι εταίροι μας λογιστική, θα έλεγα σκληρά νεοφιλελεύθερη. Δεν τους ενδιαφέρουν οι κοινωνικές παροχές, τους ενδιαφέρει μόνο πώς θα πάρουν τα λεφτά τους, τα λεφτά των δανείων. Αλλά όμως βλέπετε ότι η κυβέρνηση δεν έχει αφήγημα, έχει σχέδιο. Και το σχέδιο έβγαλε τη χώρα σε πρώτη φάση, την έβγαλε από τις δανειακές συμβάσεις που ήταν καταναγκαστικός ο έλεγχος της Τρόικας, σε μια περίοδο που μπορεί να έχει κάποια μεγαλύτερα περιθώρια να ασκεί πολιτική η κυβέρνηση, και σιγά σιγά πατάει στα πόδια της η χώρα μας και μπορεί να νομοθετεί σε συνένεση αλλά και χωρίς τη συνένεση των εταίρων. Γιατί ναι, το δύσκολο είναι όμως ότι υπάρχουν και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αν θέλετε επιβεβαιώνοντας και τον άξονα προσέγγισης που βάζετε με τις παρεμβάσεις σας εδώ και καιρό, ότι δηλαδή θα πρέπει να διορθωθούν τα κακώς κείμενα που παρήξε το μνημόνιο και να ενισχυθούν οι ασθενέστερες οικονομικά τάξεις. Άρα ένα πακέτο μέτρων ανακούφισης, να τα πω έτσι. Απ' την άλλη, ακύρωση μέτρων που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο του μνημονίου. Δεν δημιουργεί κίνδυνο να μην επιτυχάνει η χώρα αυτό που λέμε πλεονάσματα, που είναι επίσης προκαθορισμένα και ψηφισμένα? Κοιτάξτε, τα πλεονάσματα μέχρι το 2022 είναι 3,5% που μεγάλα. Θα πηγαίνουν τα λεφτά όλα για το χρέος. Είναι μεγάλο. Όμως παρόλα αυτά που είναι μεγάλα, συμφωνώ, και είναι καταδυνηστευτικά σε σχέση με την ανάπτυξη, παρόλα αυτά η οικονομία φαίνεται ότι μπορεί να παράγει και αυτό που ονομάζουμε δημοσιονομικό χώρο, δηλαδή τη δυνατότητα να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών και να βελτιώνονται και ορισμένα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής στη χώρα μας, φορολογικής και κοινωνικής πολιτικής στη χώρα μας. Κοιτάξτε. Γιατί μοιάζει ιδανικό και υποστηρίζει κάποια πλευρά ή άλλη πλευρά, να το πω έτσι σαφώς, ότι παίρνει ένα ρίσκο η κυβέρνηση. Ρίσκο όχι, γιατί είναι κοστολογημένα μέτρα. Είναι μέσα στο πρόγραμμα το μεσοπρόθεσμο, είναι συμφωνημένα με τους εταίρους. Ναι, περιμένει υπεραπόδοση φορολογικών εσόδων, το εξήγησα προηγουμένως. Το άκουσα. Και περιμένει και σταθερότητα στην επιτρεπτική τιμή. Υπάρχει αύξηση κατανάλωσης. Υπάρχει. Ήδη τη χρονιά που πέρασε είχαμε για πρώτη φορά μια αύξηση κατανάλωσης. Αυτό δεν λέω ότι ευθύγραμμα θα οδηγήσει στην ίσπραξη μεγαλύτερων φορολογικών εσόδων, αλλά σίγουρα όμως δημιουργεί τη βάση για μεγαλύτερα φορολογικά έσοδα. Αν θα εισπραχθούν είναι άλλη ιστορία, να το δούμε. Κ.
Κύριε Φίλη, πέρα από τα οικονομικά μεγέθη και τα νούμερα που λέει ο Κωστής, υπάρχει και το πολιτικό κόστος, εάν και εφόσον τελικά η κυβέρνηση δεν καταφέρει να κερδίσει την. Είναι λάθος αυτή η σκέψη και την ακούω από πολλούς πολιτικούς. Το κοινωνικό κόστος μας ενδιαφέρει. Ότι δηλαδή 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι, και όχι με μεγάλες συντάξεις άνθρωποι, ξέρετε ποιο είναι το επίπεδο συντάξεις στην Ελλάδα, θα υποστούν μείωση του εισοδήματός τους, εάν περικοπούν οι συντάξεις. Αυτό είναι το βασικό που έχει στο μυαλό της κυβέρνηση και όχι το πολιτικό κόστος. Σύμφωνα πάντως με το κυβερνητικό ρεπορτάζ, γιατί θα πω και εγώ ότι ξέρετε και μιλάτε και με συναδέλφους σας και έχετε και μια μεγαλύτερη εμπειρία, υπάρχουν δύο τάσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Οικονομικών. Η μία λέει πως η κυβέρνηση πρέπει να μείνει πιστή σε ό,τι έχει υπογράψει στο μεσοπρόθεσμο και ότι έχει συμφωνήσει με τους δανειστές και τους εταίρους. Και η άλλη που υποστηρίζει πως με φόντο τις εκλογές και σε μια διαδρομή που έχει ξεκινήσει προεκλογική, πρέπει να επενδύσει στις παροχές και να δώσει πράγματα στον κόσμο. Εσείς δεν έχω υπόψη μου υπάρχουν αυτές οι δύο τάσεις που λέτε. Έχω υπόψη μου τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης απέναντι στον ελληνικό λαό και απέναντι στους πιστωτές. Και οι δεσμεύσεις αυτές δεν είναι δεσμεύσεις παροχών, είναι δεσμεύσεις αντιμετώπισης των επιγουσών κοινωνικών αναγκών στη βάση κοστολογημένων μέτρων που έχουν συμπεριληφθεί στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Και βεβαίως, έχετε δίκιο, με τα πρωτογενή πληρώματα 3,5% για την επόμενη πενταετία, τα πράγματα είναι δύσκολα. Γι' αυτό νομίζω ότι μια κυβέρνηση της αριστεράς, η οποία ειλικρινώς διαπραγματεύεται και φτιάχνει ρογμές στον ελεύθερο οικοδόμημα των μνημονίων, μια κυβέρνηση αριστεράς μπορεί σταδιακά, δεν λέω σήμερα, σταδιακά, να διευρύνει τα όρια αυτά, να δώσει και μάχη για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων του 3,5%. Πάντως, με όσα έχουν υπογραφεί στο τελευταίο μεσοπρόθεσμο και τα ξέρετε αναλυτικά, κάποια κοινωνική ομάδα θα την πληρώσει στο τέλος. Θέλω να πω, κάποια κοινωνική ομάδα μπορεί οι συνταξιούχοι να γλιτώσουν αυτή την περικοπή των συντάξεων, αλλά σε βάθος χρόνου και μέχρι το τέλος αυτής της θητείας της κυβέρνησης, κάποιοι θα πληρώσουν το λογαριασμό. Τι εννοείτε, δεν καταλαβαίνω. Ότι υπάρχουν μέτρα, είναι προς υλοποίηση, δεν θα γλιτώσει ο κόσμος αυτό που προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει. Δεν θα υποστεί μεγαλύτερες επιβαρύνσεις. Ναι. Στη ζωή του και επιδείνωση τη ζωή του. Το αν θα υπάρξουν βελτιώσεις και πόσο μεγάλες και πόσο άμεσες, πράγματι είναι ένα στοιχείο πολιτικής που πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Και αυτό κάνει. Για παράδειγμα, έχουμε τις συντάξεις χειρίας. Αυτά που περιλαμβάνονται στον νόμο και τα οποία πετσοκόβουν τις συντάξεις γυναικών 52-55 χρονών που μένουν χείρες. Εκεί έχει υποχρέωση η κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία αποκατάστασης αυτής της κοινωνικής αδικίας. Πάντως, η συζήτηση που κάνουμε, και με συγχωρείτε, και μένουμε, αν θέλετε, και σωστά ως ένα σημείο, στις οικονομικές παραμέτρους και όλη αυτή η κουβέντα που είναι, ας μου επιτραπεί ο όρος, οικονομιστική, είναι λίγο μακριά από την πραγματικότητα που βιώνει ο πολίτης και επειδή ξέρω ότι μιλάτε με τους πολίτες, είμαι βέβαιος ότι το εισπράτεται, ότι εντάξει, η κυβέρνηση μιλάει για ανάπτυξη. Μιλάει για νούμερα τα οποία δείχνουν ακριβώς αυτό, ότι πάει να κερδίσει ένα στοίχημα μεγάλο. Μιλάει για μια προσπάθεια και έναν αγώνα που θα δοθεί να μην κοπούν οι συντάξεις άλλο. Αλλά η ανεργία έχει πέσει, αλλά είναι ακόμα υψηλή, και ειδικά στους νέους. Επίσης υπάρχει μια δυσκολία στην καθημερινότητα να ανταποκριθεί ο πολίτης στις υποχρεώσεις του και να βγάλει από την άλλη εις πέρας και τη ζωή του. Για παράδειγμα, βλέπω στα νούμερα που δόθηκαν στα επίσημα στοιχεία ότι δεν πιάσαμε το στόχο που είχαμε το προηγούμενο διάστημα αμέσως σε ό,τι αφορά την εισπράξη φορολογικών εσόδων. Και αυτό γιατί πολλοί επιστρέφονται από τις διακοπές, έχουν επιλέξει. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν μπορούν να πληρώσουν. Έχετε δίκιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι δυσκολίες είναι μεγάλες. Τούτων δεδομένων, η κυβέρνηση κάνει το πάνω ώστε να μπορέσει να μειώσει ένα μέρος αυτών των δυσκολιών. Δεν είναι εύκολο και συναρτάται με την πορεία της οικονομίας αλλά και με τις διεθνείς εξελίξεις. Ένα παράδειγμα. Είπατε νωρίτερα ότι είναι 69,9 σήμερα το πετρέλαιο. Ο προϋπολογισμός. Σήμερα με το εκτιμήσεις. Είναι πάνω από 80 και πάει για 100 το πετρέλαιο. Θα επιβαρύνει αυτό την πορεία της οικονομίας? Πολύ. Θα την επιβαρύνει. Το λαμβάνει υπόψη αυτό η κυβέρνηση και αναλόγως θα κάνει το κουμάντο της. Επειδή, αλλά έχει σημασία υπερ ποιον, υπερ των πολλών και όχι υπερ των λίγων. Επειδή είπατε πριν για τις συντάξεις χειρίας και θέλω να το συνεχίσετε, ότι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό. Προβλέπετε, έχει υπάρξει μια συζήτηση, υπάρχει ένας σχεδιασμός? Νομίζω ότι το Υπουργείο Εργασίας συζητεί διάφορες δυνατότητες με βασική κατεύθυνση
ότι δεν είναι δυνατόν να περικόπτονται και άγρια μάλιστα οι συντάξεις χειρίας όταν είναι τόσο υψηλή η ανεργία στη χώρα μας και που δεν μπορούν να βρουν δουλειά οι γυναίκες στα 52 και 55 για να εργαστούν και να αναπληρώσουν το εισόδημά τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο ξέρετε πως θα έρθει το προσεχές διάστημα. Θα το συζητεί το Υπουργείο Εργασίας. Ναι. Και επειδή και άλλα καλά νέα έχουμε το τελευταίο διάστημα από το Υπουργείο Εργασίας, το λαμβάνω ως μια προσπάθεια ουσιαστική να αντιμετωπίσει το θέμα. Μάλιστα. Και όταν λέω καλά νέα, θα δείτε ότι έχουμε ήδη επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων, με αύξηση του κατώτατου μισθού επίσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην εστίαση, είναι πολύ σημαντική η αύξηση. Είναι κοντά στο 10%, αν θυμάμαι καλά. Σε άλλες περιπτώσεις είναι περίπου στο 5%. Πάντως, είναι ένα πρώτο βήμα μετά από το πάγωμα, από τη βαρύ χειμωνιά των μνημονίων. Οι μισθοί μέσα από κλαδικές συμβάσεις και διαπραγματεύσεις να ανέβουν. Γιατί, κατά τη γνώμη σας, ποιες άλλες αδικίες πρέπει να διορθωθούν? Γιατί είστε άνθρωπος που πάντα λέτε τα πράγματα όπως έχουν και ως δημοσιογράφος και ως πολιτικός. Τι άλλο πρέπει να διορθωθεί αυτή τη στιγμή που έχετε εντοπίσει εσείς πως έχει κάποια ομάδα υποστεί κοινωνική ομάδα υποστεί αδικία? Κατά τη γνώμη μου, το θέμα των κατασχέσεων των ταπεινικών λογαριασμών για χρέη προς το δημόσιο. Mm-hmm. Πρέπει να είναι πιο ευέλικτη αυτή η πολιτική. Οι μπαταξίδες να πληρώνουν, να τους πιάνουμε, αλλά όχι τον κοσμάκι. Είναι πολύ γενικευμένο και απόλυτο το μέτρο αυτό. Μάλιστα. Θα μπορούσα και άλλες περιπτώσεις να πω. Ίσως τα κόκκινα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια, τα στεγαστικά. Mm-hmm. Ιδιαιτέρως τα στεγαστικά για την πρώτη κατοικία. Νομίζω εκεί δεν έχουμε βεβαίως ακόμα και κάτι. Και εκεί πρέπει να δούμε το θέμα. Λοιπόν, κύριε Φίλη, πριν περάσουμε στο θέμα του ψηφίσματος της Κυριακής στα Σκόπια, θέλω να μου πείτε για τη δίωξη του Παναγιώτη Λαφαζάνη. Ήτανε λάθος? Πρώτα έγινε με ένα νομοθετικό καθεστώς το οποίο δεν το αντιλαμβάνομαι γιατί υπάρχει ακόμα. Πραγματικά, εκπλήττομαι. Mm-hmm. Δεν ήταν απλώς λάθος, ήταν μια πρόκληση. Και δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του Παναγιώτη Λαφαζάνη, αφορά κάθε Έλληνα πολίτη ο οποίος νομίμως διεκδικεί και αξιώνει να ακουστεί η φωνή του. Επειδή ο κ. Ξηδάκης χθες ήρθε σε επαφή, είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο κ. Ξηδάκης, ήρθε σε επαφή με τον κ. Λαφαζάνη και του είπε πως οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ είναι στο πλευρό του. Καταθέσαμε περίπου 50 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ερώτηση προς αρμοδίους υπουργούς. Που ζητούμε εξηγήσεις όχι μόνο για το γεγονός αυτό, όχι μόνο για το νομικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει, αλλά ακόμα χειρότερα για το ότι αυτό το νομικό πλαίσιο βλέπουμε ότι αξιοποιείται εις βάρος μιας αντίθετης πολιτικής άποψης και όχι εις βάρος των εχθρών της δημοκρατίας, που γι' αυτό τουλάχιστον τυπικά υπάρχει το νομικό πλαίσιο. Κανένας νεοναζί, φασίστας, ρατσιστής, εγκληματίας με βάση τα πιστεύω του που διακηρύσει, δεν έχει διωχθεί και δεν έχει κληθεί στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για εξηγήσεις. Πάντως, επειδή είχαμε μια βελτίωση και τη χαιρέτησε μάλιστα και η Ένωση Συντακτών της αλλαγής ό,τι αφορά τα προβλεπόμενα και της αυτόφορης διαδικασίας για τα αδικήματα τύπου για τους δημοσιογράφους, είναι μια ευκαιρία αυτή η ιστορία να βελτιωθεί το νομικό πλαίσιο και έχει αυτό το θέμα. Είναι. Νομίζω όμως ότι είναι θέμα που αφορά τη συγκρότηση, τη δομή της αστυνομίας περισσότερο, ναι, αυτό. Έχει να κάνει με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη περισσότερο. Ναι. Είχαμε την κυρία Παπακώστα χθες εδώ και αναφέρθηκε στο θέμα. Να δούμε τι θα γίνει, θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στο θέμα λοιπόν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είχαμε το δημοψήφισμα. Μετράμε πια μέρες ερμηνείας αυτού του δημοψηφίσματος. Κάθε μέρα γίνονται δηλώσεις, υπάρχουν εξελίξεις, ανατρέπεται ένα σκηνικό που αλλιώς το είχε φανταστεί και ο Ζόραν Ζάεφ, έτσι τα αποτελέσματα αυτού του δημοψηφίσματος. Πρώτος ο κ. Καμένος βγήκε και χαρακτήρισε άκυρη τη Συμφωνία των Πρεσπών με βάση τα αποτελέσματα αυτά του δημοψηφίσματος. Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κοτζιάς σε άλλη γραμμή χθες κινήθηκε μιλώντας στην Ερτένα και μάλιστα είπε πως εντός Βουλής πέφτουν οι κυβερνήσεις με ψηφοφορίες και όχι με δηλώσεις που κάνει ο κ. Καμένος. Τώρα έχει και αυτή, επειδή λέγαμε για δύο αναγνώσεις πριν για τον προϋπολογισμό, έχει και αυτή. Αυτό το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στα Σκόπια, δύο αναγνώσεις, κύριε Φίλη. Γιατί βλέπουμε διαφορετικές δηλώσεις και διαφορετική οπτική που το ερμηνεύει ο καθένας. Πολλές αναγνώσεις μπορεί να έχει, αρκεί να μην είναι μεροληπτικές αυτές οι αναγνώσεις. Να λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία. Ο κύριος Κοντζιάς έχει δίκιο ότι πρέπει να παρακολουθούμε στενά, αλλά με την πρέπουσα απόσταση τις εξελίξεις στα Σκόπια. Δεν πρέπει να δούμε την εντύπωση παρέμβασης. Ότι επιχαίρουμε για κάτι. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Είναι επίσης λάθος από την Αθήνα να συνταγματολογούμε για το τι συμβαίνει στο Σύνταγμα των Σκοπίων.
Και είναι ακόμη πιο μεγάλο λάθος όταν κανένα κόμμα στα Σκόπια δεν αμφισβητεί την εγκυρότητα του δημοψηφίσματος, διότι όπως βλέπετε ψήφισαν 600 και χιλιάδες ψηφοφόροι, ποσοστό το οποίο αν το συγκρίνει κανείς με τους ψηφίσαντες στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές είναι πάνω από το 50%. Ναι. Όπως επίσης... Τραγική υπάρχει, με συγχωρείτε, μια αριθμητική, την εξήγησε χθες κατά τη συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών, ομολογώ δεν το ήξερα, είπε ότι έχουν 20 χρόνια να εκαθαριστούν οι εκλογικοί κατάλογοι. 200.000 νεκροί. Ακριβώς, και μισό εκατομμύριο πρόσφυγες ή μετανάστες. Μπράβο. Που σημαίνει ότι το ποσοστό αυτό που δίνεται επί του αριθμού που ψήφισαν τελικά είναι με την έννοια αυτή πλασματικό. Ναι. Και επίσης είπε, και είναι σωστό αυτό γιατί ανέτρεξα να δω ακριβώς πώς έχουν οι αριθμοί, ο κ. Ζαεφ πέτυχε 100.000 ψήφους περισσότερους από τότε που εξελέγει. Και 100.000 ψήφους παραπάνω από τους ψήφους που πήρε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι, για να εκλεγεί στη γενική χώρα. Σε κάθε περίπτωση όμως. Γι' αυτό λοιπόν, για να ολοκληρώσω, ναι, γι' αυτό λοιπόν, να σας πω. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει θέμα ακυρότητας, το βάζει κάποιο κόμμα, κάποια πολιτική δύναμη στην γειτονική χώρα. Αν λοιπόν δεν μπαίνει από. Είναι μικρό όμως για να εξαρθούν πολιτικά αυτό συμπεράσματα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Θα πάμε εκεί. Αν λοιπόν δεν μπαίνει θέμα ακυρότητας από κάποια δύναμη στην γειτονική χώρα, είναι λογικό να μπαίνει θέμα ακυρότητας από εμάς και μάλιστα από κορυφαίους πολιτικούς παράγοντες? Αυτό είναι βασικό ερώτημα, το θέτω κι εγώ. Ότι... Μην προτρέχουμε λοιπόν. Δεν χρειάζεται να είμαστε μεροληπτικοί. Τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα και μας περιμένουν. Καταλαβαίνω ότι απαντάτε σε συγκεκριμένες φωνές που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα και ειδικά του κύριου Καμένου. Πώς αντιμετωπίζει το και θέμα. Και της αντιπολίτευσης και της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, όμως επειδή πρώτος ο κύριος Καμένος βγήκε και μίλησε για ακυρότητα. Εν συνόλο, ήδη άποψη έχουμε, ναι, στο τώρα, θέμα αυτό. Το ότι οι Σκοπιανοί δεν δέχτηκαν το δημοψήφισμα αυτό, κύριε Φίλη, σημαίνει ότι ακύρωσαν και τη συμφωνία των Πρεσπών. Πώς ερμηνεύεται αυτό το αποτέλεσμα καθαρά? Δηλαδή, κάποια ερμηνεία δεν καθαρή. Δεν έχουμε απόρριψη τη συμφωνία στο δημοψήφισμα. Ναι. Έχουμε όντως μεγάλη αποχή, αλλά αυτή η αποχή δεν συνιστά όχι. Δεν είναι μονόχρωμη αυτή η αποχή. Γιατί πιστεύετε απέρριψαν οι πολίτες του Σκοπίου αυτό? Θέλω να πω, αντέδρασαν σε κάτι που επιχείρησαν να τους επιβάλλουν? Δεν υπάρχει απόρριψη. Υπάρχει μεγάλη αποχή. Ναι. Η μεγάλη αποχή όμως. Μια στάση κι αυτή. Η μεγάλη αποχή που είναι μια στάση δεν έχει μία μονοδιάστατη ερμηνεία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αναμφισβήτητα δεν θέλαν τη συμφωνία. Mm-hmm. Ακραίοι εθνικιστές. Πολλοί, αρκετοί, καμία αντίρρηση. Και εδώ υπάρχουν τέτοιοι. Πώς έχω τώρα μια περίεργη σύμπτωση από εδώ και από εκεί των ακραίων. Όχι στη συμφωνία. Και το ερώτημα είναι, αν όπως λένε εδώ οι ακραίοι και η Νέα Δημοκρατία πρόκειται για μια συμφωνία, η συμφωνία των Πρεσπών, που τα δίνει όλα στα Σκόπια, γιατί δεν τα ψήφισαν τότε οι ακραίοι των Σκοπίων? Για ποιο λόγο δεν ψήφισαν? Λέτε για ακραίους και εδώ, αλλά και ο κ. Καμένος είναι κατά της συμφωνίας. Ναι, είπα ότι στο θέμα αυτό είναι ακραίος ο κ. Καμένος. Δεν λέω όχι. Δικαιώνεται όμως με αυτό το, αυτή την εικόνα που έχουμε, κύριε Φίλη, κ. Καμένος? Απίτησα νοήτερα, δεν δικαιώνεται κανείς. Το μείζον θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι το θέμα της σταθερότητας στην περιοχή. Η ελληνική κυβέρνηση κάνει το πάνω στην η δυναμική των Πρεσπών, τη Συμφωνία των Πρεσπών, να διατηρηθεί. Και πιστεύω ότι η σταθερότητα στην περιοχή προϋποθέτει να μην διαλυθεί το κράτος της γειτονικής δημοκρατίας. Ήδη ξεκίνησε αλλαγή συνόρων, λένε συμφωνημένα, αλλά δεν υπάρχει συμφωνημένο τίποτα σε βάθος χρόνου, συνόρων άμα στο Κοσφοπέδιο και τη Σερβία. Ποιος είναι ο παράγων που θέλει αυτή την αλλαγή? Ο αλβανικός παράγων, οι αλβανικοί πληθυσμοί οι οποίοι είναι εκτός Αλβανίας. Αν κατέβει αυτή η αξίωση παρακάτω στα Σκόπια, τα Σκόπια θα διαλυθούν όχι εποφελία των ελληνικών συμφερόντων, ούτε εποφελία της σταθερότητας στην περιοχή. Έχουμε συμφέρον εθνικό και συμφέρον σταθερότητας στα Βαλκάνια να διατηρηθεί το κράτος της πρώην Γαλλική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Πάντως, στο πεδίο της γεωπολιτικής προσέγγισης, και άκουσα με προσοχή την ανάλυση σας, βλέπει κανείς ότι σε αυτή την ιστορία τη συμφωνία των Πρεσπών, πάρα πολλές δυνάμεις άσκησαν επιρροή όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πολύ σωστά. Και θα έλεγα και από τις δύο πλευρές. Σωστά, δηλαδή, το λέτε. Η Ρωσία από τη μία που δεν θέλει τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως οι Γερμανοί, το ΝΑΤΟ από την άλλη. Ορθά το θέλετε. Μοιάζει να έχασαν, ξαναλέω, σε επίπεδο πολιτικών, εξαγωγής πολιτικών συμπερασμάτων, οι δυνάμεις της Δύσης, να το πω έτσι γενικώς, γιατί ίσως έκαναν, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, την παραπάνω τρίπλα. Δηλαδή το ότι πήγαν όλοι το εκεί. Εντάξει, το κατάλαβα. Να επηρεάσουν. Το κατάλαβα. Και τελικά έφεραν... Το έχουμε ζήσει στην Ελλάδα αυτό, τον Αύγουστο του 2015.
με το δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Ναι. Όταν παρήλαμαν όλοι οι παρικμασμένοι ηγέτες της Ελλάδος του παλαιοκομματισμού από το Σύνταγμα και ταυτοχρόνως να μας κρυβιάζαν από το εξωτερικό ή θα ψηφίσετε ή θα πεθάνετε. Το θυμόμαστε αυτά. Και ο λαός αντέστη. Δεν ψήφισε αυτά που του λέγανε. Το καταλαβαίνω αυτό. Συνέβη πράγματι και στην περίπτωση της γειτονικής δημοκρατίας, όπου εκεί υπάρχει το επιπλέον στοιχείο που αναφέρεται και σωστά, ότι υπάρχει σύγκρουση γεωπολιτικών συμφερόντων. Απ' τη μια είναι η Δύση που θέλει να εντάξει την περιοχή αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά τη γνώμη μου κακώς, αλλά αυτό είναι απόφαση των ίδιων των κατοίκων της περιοχής στο ΝΑΤΟ. Και από την άλλη πλευρά είναι η Ρωσία, η οποία έχει αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Μακεδονία. Προσέξτε, Μακεδονία τα λέει, αλλά θέλει να τα βαστίξει σε μια δική της σφαίρα επιρροής. Εμείς δεν έχουμε λόγους. Ή να μην αποκτηθούν, να μην μπουν εκεί βάσεις, να το πούμε έτσι. Σε δική της σφαίρα επιρροής θέλει να τα βαστίξει. Σλάβοι έχουν παραδοσιακές σχέσεις με τους Ρώσους, λέει. Τι θέλουν εδώ πέρα οι Δυτικοί. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι, το παιχνίδι των σφαιρών επιρροής. Συμμετέχει σε μια συμμαχία, στη Δυτική Συμμαχία, και θέλει οποιαδήποτε εξέλιξη να γίνει όχι σε αντιπαράθεση, αλλά σε συνεννόηση των διαφόρων δυνάμεων. Άλλωστε και εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε ένα άνοιγμα προς τη Ρωσία. Ένα άνοιγμα πολιτικής, θετικό προς τη Ρωσία, που προσυδειάζει και προς την ιστορία της Ελλάδος και των ελληνορωσικών σχέσεων, αλλά και προς την γεωπολιτική. Αν και τελευταία περάσαμε έτσι ένα δύσκολο φεγγάρι. Νομίζω ότι θα βελτιωθούν. Βλέπετε, κύριε Φίλη, ότι με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, στη φωτογραφία τη στιγμή, αυτή την ώρα, ότι η συμφωνία μπορεί να πάει σε αδιέξοδο και ίσως πάμε σε εκλογές, να ολοκληρωθεί η θητεία της κυβέρνησης με ανοιχτό το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών σε μια εκκρεμότητα. Εννοείται στην ελληνική κυβέρνηση. Ναι, βέβαια, της ελληνικής κυβέρνησης. Εμείς έχουμε σαφώς διατυπώσει την άποψη και την βασική μας πολιτική δέσμευση ότι θέλουμε, εάν προχωρήσει η αναθεώρηση του συντάγματος στα Σκόπια, να ψηφίσουμε στην ελληνική Βουλή τη συμφωνία αυτή. Αυτή είναι η δική μας δεδομένη άποψη. Τώρα, αν οι εξελίξεις στα Σκόπια ομιγέννητο είναι τόσο αρνητικές που δεν διευκολύνουν αυτή την πορεία, αυτό δεν είναι από κάτι ό,τι που αφορά. Από ό,τι φαίνεται θα πάμε σε εκλογές πάντως, γιατί ναι, το 80 δεν πιάνεται από την πλευρά του Ζάεφ στη Βουλή. Δεν το ξέρω ότι γίνεται ακριβώς. Είναι δύσκολο. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει στον αέρα μία άποψη να αιωρείται ότι ο λαός δεν θέλει τη συμφωνία στα Σκόπια. Προσδιορίζεται περί το Μάρτιο πάντως να έρθει στην Ελληνική Βουλή με την σημείωση ότι δεν θα πάρει στο κοινοβούλιο, όπως φαίνεται, αυτό λένε οι αριθμοί, οι σχετισμοί και η λογική, το πράσινο φως για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό προβλέπει λοιπόν, σύμφωνα με τις διαδικασίες που υπάρχουν στα Σκόπια, ένα δίμηνο για να γίνει όλη η συζήτηση. Θα τα δούμε αυτά, μην χρειαζόμαστε. Μάρτιο, αυτό άκουσα να προσδιορίζει και ο προβλήματος. Και τέλος Νοέμβρη ακούω ότι μπορεί να γίνουν οι εκλογές. Μόνο να πάρει το 80. Ναι, θα το δούμε αυτό. Κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον, κύριε Σημασία Φιλίδη. Έχει ότι εμείς ως κυβέρνηση και ως χώρα έχουμε εθνική θέση που λέει ότι θέλουμε να λυθεί το ζήτημα επί τη βάση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτό είναι βασική κατάθεσή μας. Αν δεν ανταποκριθούν οι γείτονες, αυτό είναι άλλη συζήτηση και λυπάμαι να πέσει το θέμα σε ένα play game. Να δούμε αν τελικά θα ανταποκριθούν και εδώ τα κόμματα της Βουλής όταν θα έρθει συμφωνία στην Ελληνική Βουλή. Τα κόμματα και οι βουλευτές. Και οι βουλευτές, βέβαια. Γιατί, γιατί είναι το εξοχήν ζήτημα στο οποίο πρέπει να υπακούσει στη συνείδησή του Προεδρείου Σύνταγμα. Βεβαίως, το είπατε και όλα, το δηλώσετε αυτό. Θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Βούτσης, ο πρόεδρος της Βουλής, είχε πει τον περασμένο Ιανουάριο πως η συμφωνία των Πρεσπών για το Μακεδονικό θα οδηγεί σε μια αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος, της γεωγραφίας, των κομμάτων. Λίγοι τότε έδωσαν σημασία. Σήμερα όμως φαίνεται πως αυτή η εκτίμηση επαληθεύεται, γιατί υπάρχει πια αλλαγή στους σχετισμούς, στους βουλευτές, αποχωρήσεις, διαφοροποιήσεις, μικραίνουν τα κόμματα. Οι αλλαγές στους πολιτικούς σχετισμούς συμβαίνουν με την ψήφο του λαού. Όλα τα άλλα έχουν μια περιοδικότητα, είναι πιθανά μεταβατικά. Ναι. Η ψήφος, οι εκλογές είναι που αποκρισταλώνουν το σχετισμό δύναμης. Τώρα όμως για την συγκεκριμένη συμφωνία. Αυτό είναι ένα ζήτημα σημαντικό μεν. Είναι σημαντικό μεν, αλλά δεν είναι αυτό που καθορίζει τις κυβερνητικές πλειοψηφίες. Μάλιστα. Εσείς βλέπετε 151 βουλευτές θα υπάρχουν για την συμφωνία των Πρεσπών. Και παραπάνω πιστεύετε. Έχετε και πιστεύω ότι αν ψηφίσουν κατά συνείδηση. Θα απαντήσω. Αν ψηφίσουν κατά συνείδηση οι βουλευτές, θα είναι πολύ παραπάνω η ψηφοφορία υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών στην Ελληνική Βουλή. Μακάρι, αλλά το κατά συνείδηση δεν το βλέπω στην ελληνική πραγματικότητα τουλάχιστον να υιοθετείται τα πολλά τελευταία χρόνια που παρακολουθώ τα πολιτικά πράγματα και το ξέρετε. Αλλά εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε εξήγηση, αν έχετε ερμηνεία σε αυτό το γρυφώδες που είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών εχθές, ότι ας έρθει στη Βουλή να δούμε τα μυστικά της Βουλής. Τι μυστικά υπάρχουν. Ας έρθει ποιο.
Η συμφωνία. Όχι, δεν είπε για τη συμφωνία. Δεν είπε για τη συμφωνία για τον κύριο. Αν έρθει η συμφωνία. Όχι, 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 άλλο είπε. Με επιτρέπετε. Για τη συμφωνία είπε ότι θα περάσει. Α, με συγχωρείτε. Αν έρθει, αν θέλει κάποιο να ρίξει την κυβέρνηση. Αν έρθει στην Βουλή, γίνεται με ψηφοφορίε, δεν πέφτει έτσι η κυβέρνηση. Προφανέ είναι ότι οποιαδήποτε απόφαση για δυσπιστία ή για εμπιστοσύνη θέλει ψήφο στη Βουλή. Αλλιώ βγαίνουμε στην τηλεόραση και λέμε θα ρίξω την κυβέρνηση και πέφτει η κυβέρνηση ή θα φτιάξω κυβέρνηση και φτιάχνουμε κυβέρνηση. Δεν γίνεται έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε μιλήσει για όλα τα θέματα που απασχολείται επικαιρότητα αυτή τη στιγμή, κύριε Φίλη. Θέλω να σας πω ότι πριν έχουμε και το Πολιτικό Συμβούλιο σήμερα. Ναι, πριν μερικά χρόνια είχαμε ξανάρθει και είχαμε μιλήσει εδώ και μια ερώτηση που μου είχε τεθεί είναι για την περιβόητη παρένθεση, αριστερή παρένθεση. Ναι. Δεν υπήρξε αριστερή παρένθεση. Γιατί δεν υπήρξε αριστερή παρένθεση και ολοκληρώνει τετραετία διακυβέρνησης της αριστεράς. Διότι η αριστερά με τις αναγκαίες προσαρμογές και κάτω και, και υπό το κράτος εκβιαστικών διλημάτων και επασκοπημάτων όπως ήταν το καλοκαίρι του 2015 με τη συμφωνία είχε ένα στόχο να φέρει εις πέρας ορισμένες κοινωνικές προσδοκίες και διεκδικήσεις και να δημιουργήσει ένα άλλο τρόπο διακυβέρνησης στη χώρα μας. Και αυτό θα κριθεί στις εκλογές. Τετραετία υπάρχει, παρένθεση δεν υπήρξε και βλέπω ότι κλαίει πολύ η αντιπολίτευση γι' αυτό. Κύριε Φίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας την πρωινή ανάγνωση και συζητήσαμε και αυτή τη φορά. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ.